Η Εμμανουέλα Δημητρουλάκη έχει ξεκινήσει την προσπάθειά της στο αγώνισμα της στατικής άπνοιας και ο προπονητής της, Αλέξης Βαλιάνος, την παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή. Ο χρόνος για αυτούς κυλάει αργά, βασανιστικά και κάθε δευτερόλεπτο τους φέρνει πιο κοντά στο στόχο τους. 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα μετά ολοκληρώνει την προσπάθειά της, η οποία στέφεται με επιτυχία. Είναι το πρώτο της ρεκόρ σε αγώνες ελεύθερης κατάδυσης και αν σκεφτεί κανείς ότι η προετοιμασία της ήταν πολύ σύντομη, τα μετάλλια που κέρδισε αποκτούν άλλη αξία. Ασχολούμαι από το Φλεβάρι. Από πάντα είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία στη θάλασσα, αλλά βλέποντας φωτογραφίες και βίντεο από φίλους που ασχολούνται με την ελεύθερη κατάδυση και από ψαροντούφικο, πήρα την απόφαση. Ξεκινώντας με την ελεύθερη κατάδυση, ήρθε και η άπνοια. Ήμουνα και λίγο αγχωμένη, η αλήθεια είναι, γιατί δεν υπήρξαν πολλές προπονήσεις. Ήταν, αν θέλεις, μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Τελικά πήγε πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η Μανουέλα ασχολείται ουσιαστικά από τον Φλεβάρι και μετά. Λόγω των καιρών και της δουλειάς έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις, λιγότερες από 10 ουσιαστικά στην πισίνα, και έχει πάει και άλλες τόσες φορές περίπου θάλασσα. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να κατακτήσει 3η θέση στη στατική άπνοια στον αγώνα που έγινε την περασμένη Κυριακή στο Ηράκλειο και να βουτάει με πολύ μεγάλη άνεση 10-11 μέτρα στη θάλασσα. Αναξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Οι αγώνες έγιναν την περασμένη Κυριακή στο Ηράκλειο και μάλιστα σημειώθηκε και πανελλήνιο ρεκόρ στη στατική άπνοια, με την Αλισάβετ Σκεπάρνια να κρατάει την αναπνοή της 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Οι αγώνες πισίνας που έχουν το στάτους της AINDA International έγιναν στο Ηράκλειο την Κυριακή από τον Σύλλογο Άπνους του Ηρακλείου. Τα αγωνίσματα που έγιναν είναι η στατική άπνοια, η δυναμική άπνοια με πέδιλα και η δυναμική άπνοια χωρίς πέδιλα. Ήταν όλη η οργάνωση, ήταν όλη αυτή η ησυχία που επικρατούσε για να είναι όλοι ήρεμοι και ησυχοί. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αυτό ήταν η πρώτη φορά σε αγώνα. Ο καθένας είχε, από όλους τους διαγωνιζόμενους, ήταν απίστευτα συγκεντρωμένος στο δικό του στόχο, και ιδιαίτερα η κοπέλα που έσπασε και το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν μοναδική, νομίζω, ήταν πολύ καλή. Οπότε να περιμένουμε και άλλα στο μέλλον, έτσι. Γιατί όχι. Και είσαι και στην οικογένειά μας, σωστά. Ναι. Στην οικογένεια του Ίνκα. Ναι. Η νεαρή Χανιώτισσα, που μάλιστα είναι και εργαζόμενη στα σούπερ μάρκετ Ίνκα, γύρισε από τους αγώνες με 2 μετάλλια, καθώς πήρε μέρος και στο αγώνισμα της δυναμικής άπνοιας. Μάλιστα το νερό την έχει μαγέψει για τα καλά και μετά την ελεύθερη κατάδυση, σειρά παίρνει το ψαροτούφεκο. Και να φοβούνται και τα ψάρια τώρα. Ναι, σιγά σιγά βλέπω πως έχει το μικρόβιο, οπότε θα έχεις ανταγωνισμό. Ναι, θα συνεχίσω. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς να ευχηθούμε στην Εμμανουέλα να έχει πάντα επιτυχίες και στο νερό και στη στεριά.